στην Αθήνα σήμερα, τη 19η του μηνός Δεκεμβρίου του 1994. Με τούτο το συμβόλαιο πωλείται από τους αφενός εδώ συμβαλόμενους παραθαλάσσια αγροτική έκταση μέτρων 326.962 κείμενη στη θέση σε κάνια Ξηροκαστέλου της κλιματικής περιφέρειας της κοινότητας Βασιλικού Ζακύνθου. Εκείνη την εποχή ήδη οι παραλίες ορτοκίας στη Ζάκυνθο, στο κόλπο του Λαγανά, αντιμετώπιζαν προβλήματα. Μιλάμε για μια περιοχή όπου το αποτύπωμα του τουρισμού ήταν ήδη αρκετά βαρύ. Είχαμε παραλίες λοιπόν στις οποίες αρχίζαμε να βλέπουμε προβλήματα σημαντικά σε επίπεδο οικιστικό, σε επίπεδο θορύβου, σε επίπεδο φωτορύπανσης. Είχε γίνει μια έτσι πολύ αναλυτική παρουσίαση από τον Δημήτρη Μαργαριτούλη και από τους ανθρώπους του Αρχαίλων προς το ΒΒΕ, ειδικά για τη σημασία των Σεκάνια. Υπήρξε και μια άλλη προσωπικότητα που έπαιξε έναν πολύ καθοριστικό ρόλο σε όλο αυτό και αυτό ήταν ο Λουκ Κόφμαν. Θυμάμαι λοιπόν τον Λουκ τότε να μας ενθαρρύνει, να μας στηρίζει, να μας λέει ότι αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή και θα είμαι και εγώ κοντά σας και θα σας στηρίξω σε όλο αυτό. Και τότε πήραμε αυτή την απόφαση, πάνε σχεδόν 30 χρόνια από τότε, να αγοράσουμε την έκταση που περιβάλλει την παραλία και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι γίνεται πίσω από την παραλία θα έχει κάποιον έλεγχο, έτσι με κάποιον τρόπο θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε αυτή την παραλία. Ήταν η πρώτη φορά που μια περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα έμπαινε σε μια διαδικασία να σκεφτεί το θέμα της αγοράς γης για λόγους προστασίας. Οι αντιδράσεις ήταν πολλές. Υπήρχε πολύ καχυποψία. Θυμάμαι πρωτοσέλιδα σε τοπικές εφημερίδες, το WWF πάει να φτιάξει Club Med, μεγάλη τουριστική ξενοδοχειακή μονάδα και διάφορα τέτοια. Τότε λοιπόν δεν υπήρχε το θαλάσσιο πάρκο και όταν αγοράστηκε αυτή η έκταση και είπαμε και εμείς από τη δική μας πλευρά ότι για μας αυτό θα έπρεπε να είναι ο πυρήνας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και δεν φτάνει μόνο να εξασφαλίσουμε αυτή την έκταση για την προστασία της θαλάσσιας Ελλάδας. Μην ξεχνάμε ότι ο κόλπος του Λαγανά είναι συνολικά αυτός ο βιότοπος που χρειάζεται να προστατευτεί. Λειτουργήσε νομίζω λίγο και ως καταλύτης για να έχουμε 5 χρόνια μετά, το 99, μετά από πολλή πίεση και συνεργασία των περιβαλλοντικών οργανώσεων, μετά από την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να έχουμε επιτέλους ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο για τη Ζάκυνθο. Κάθε φορά που έρχομαι στα Σεκάνια, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ ότι αυτή η μαγική περιοχή είναι μια από τις πρώτες και μεγαλύτερες αναμφισβήτητες οικολογικές νίκες στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική παραλία που ανήκει στη θαλάσσια χελώνα. Σώθηκε γιατί όταν τη θυμάμαι εγώ, τη δεκαετία του 90, υπήρχε κάτω αυθαίρετο μπαράκι παραλίας. Υπήρχαν δύο δρόμοι και κατέβαιναν μηχανάκια μέχρι κάτω, εδώ κάτω, και πηγαίνανε πάνω στην παραλία. Υπήρχε άπειρος κόσμος. Υπήρχαν σχέδια να χτιστούν και άλλα μπαράκια, να κατεβαίνει κόσμος, να γίνει χαμός. Αυτό το σταματήσαμε. Μαζί με πάρα πολύ κόσμο, με χρήματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χορηγούς και από κόσμο από όλη την Ευρώπη, αγοράσαμε αυτήν εδώ την έκταση που είναι ως WWF, την έκταση που περιβάλλει την παραλία. Συνεργαζόμαστε με άλλες οργανώσεις για την προστασία της, με τον Σύλλογο των Χελωνάδων, με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, που είναι η καρδιά του, και τώρα με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Είναι η καρδιά του σημαντικότερου εθνικού πάρκου που υπάρχει για τη θαλάσσια χελώνα. Και αυτό το πετύχαμε εμείς, πριν από 30 χρόνια. Η Ζάκυνθος
και όλη η περιοχή του Λιώτο, του κόλπου του Λαγανά, υπήρξαν ένα μεγάλο χωνευτήρι τη δεκαετία του 80 και μέχρι τις αρχές του 90, όπου συνδυάστηκαν με έναν πολύ νέο τρόπο δύο αντίρροπες δυνάμεις. Οι δυνάμεις που ζητούσαν την ανάπτυξη του τόπου και ταυτόχρονα του οικολογικού κινήματος που προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να προστατέψει το περιβάλλον χωρίς ταυτόχρονα να αναστρέψει απόλυτα την αναπτυξιακή δραστηριότητα. Αυτό ήταν κάτι μοναδικό σε διαδικασία στην Ελλάδα και έγινε τελικά με αρκετά επιτυχημένο τρόπο. Εγώ ήρθα 19 χρονών αρχές της δεκαετίας του 90 εδώ. Τότε αυτή εδώ η περιοχή που μοιάζει τόσο ειρηνική και ήρεμη ήταν γεμάτη με ταχύπλοα σκάφη, γινότανε χαμός. Είχαμε συνέχεια, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα βγαίνανε τραυματισμένες χελώνες, νεκρές χελώνες. Τότε υπήρχαν αντιδράσεις από πολλούς που ήθελαν εδώ να το γεμίσουν ξενοδοχεία και μπαράκια και ομπρέλες και ταχύπλοα. Δόθηκαν μάχες τότε. Αυτό λοιπόν που κάνω σήμερα, τόσα χρόνια μετά, είναι κατά μία έννοια το ίδιο, απλά μου λείπει το ότι πατάω τα πόδια μου στη θάλασσα, το κάνω από γραφείο. Αυτό που κάνουμε είναι ότι κυνηγάμε βουλευτές, κυνηγάμε την Κομισιόν, κυνηγάμε να πείσουμε τον κόσμο, κάνουμε προτάσεις, ώστε αυτό που συνέβη στη Ζάκυνθο και ανακόψαμε την καταστροφή, να το πετύχουμε και σε όλες τις άλλες σημαντικές περιοχές, τους πυρήνες βιοποικιλότητας, αυτό που λέμε τα hot spots της βιοποικιλότητας της Ελλάδας, να το πετύχουμε και εκεί. Και σίγουρα να δείξουμε ότι όταν προστατεύσεις τη φύση κερδίζουν και οι άνθρωποι. Στη Ζάκυνθο το έμβλημα, το τουριστικό, το οικονομικό, είναι η θάλασσα, η ομορφιά και η θαλάσσια χελώνα. Ο αγώνας μας για να τα προστατεύσουμε όλα αυτά συνεχίζεται καθημερινά, καθώς οι πιέσεις στην περιοχή απειλούν το μέλλον της χελώνας Καρέτα. Στη Ζάκυνθο αυτό που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια που δεν είχαμε σε άλλη περιοχή ή και δεν φανταζόμασταν ίσως πριν από 10-15 χρόνια, είναι ο αυξανόμενος αριθμός από καραβάκια, τα οποία ξαφνικά, επειδή γιγαντώνονται οι αριθμοί, είναι πάρα πολύ μεγάλοι, ξαφνικά άρχισε να δημιουργεί προβλήματα. Και τώρα πρέπει αυτό το πρόβλημα, το οποίο σου πήρε κάποιο διάστημα να το εντοπίσεις, θα πρέπει να βρεις μια λύση. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την κάνουν μόνα τους. Δεν πρέπει ούτε να τα πιάσουμε, ούτε να τα βάλουμε μέσα στη θάλασσα. Αυτή την πορεία από τη φωλιά μέχρι το νερό πρέπει να την κάνουν μόνοι τους. Πρώτον, δυναμώνουν τα χελωνάκια και μπορούν να κολυμπήσουν πολύ καλύτερα και καταγράφεται και στη μνήμη τους αυτή η πορεία που κάνουν προς τη θάλασσα και επιστρέφουν μετά σαν ενήλικες στον κόλπο του Λαγανά την περίοδο αναπαραγωγής. Say about 1 million people visiting the National Marine Park every summer. There's a kind of a little bit conflict, let's say, from the beginning, because the Caretta are using the sandy beaches. And as you know, also tourists and visitors are visiting the sandy beaches. So we have to make the both live together, if possible. There is a very important nesting area that is called Sekanya, that is in the middle of the park, and it's a strictly protected area because it's about every year we have about half of the nests there. Σε συνεργασία με τη WWF Διεθνούς έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αγοραστεί ο χώρος πίσω από αυτή την ίσως σημαντικότερες παραλίες οτοκίας στη Μεσόγειο, αν όχι σημαντικότερη, να αγοραστεί και να προστατευτεί από την τουριστική ανάπτυξη. Η ιστορία έγραψε ότι τα καταφέρανε και συνεχίζουν τα Σεκάνια να μας δίνουν κάθε χρόνο τριψήφιο αριθμό φωλιών με ίσως τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε
φωλιές σίγουρα στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Από την πρώτη στιγμή που λειτουργεί το τμήμα στην Ζάκυνθο, ήδη είχαμε ξεκινήσει εδώ και κάποιες δεκαετίες τη συνεργασία μας με το WWF Ελλάς και με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Τελευταία ξεκίνησε μια ιδιαίτερη πάλι επιστημονική έρευνα για την μελέτη των απειλών των νεογνών της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα. Με αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε πράγματι ερευνητικά με μεγάλη αγωνία, διότι μελετούν τις επιπτώσεις ενός είδους καβουριού, το ghost crab, το καβούρι φάντασμα, το οποίο δεν έχει μελετηθεί σήμερα, και προσπαθούν να δουν εάν αυτό επιτίθεται και δημιουργεί πρόβλημα στους νεογνούς της θαλάσσιας χελώνας. Η συνεργασία μας με το WWF στα Σεκάνια είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Σίγουρα πιστεύω ότι αυτή η περιοχή πρέπει να συνεχίσει να προστατεύεται και εμείς οι νέοι μπορούμε να συμβάλλουμε στην καλύτερη διαχείριση της περιοχής αυτής. Χρόνια είχα την τύχη και τη χαρά, γιατί από το 2000 συνεργάζομαι με το WWF, να είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πάρκου. Τα Σεκάνια που από το 2000, συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο του 1999, με ένα προεδρικό διάταγμα, αποτελούν πλέον τον πυρήνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, μια περιοχή απολύτου προστασίας. Μια νίκη η οποία τι εξασφάλιζε? Εξασφάλιζε ότι στην περιοχή επιτρέπεται μόνο επιστημονική έρευνα, έτσι ώστε να μην αλλάξει καμία παράμετρος ούτε στη στεριά, ούτε στη θάλασσα, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αξία, τη μεγάλη περιβαλλοντική αξία αυτής της περιοχής. Το WWF Ελλάς έχει σχέδιο διαχείρισης, έχει δυναμικές συνέργειες, έχει συνεργασία με το πάρκο, με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, με φίλους, με θελοντές. Ακολουθεί πρόγραμμα πρόληψης και πυροπροστασίας, έχει το πρόγραμμα φύλαξης, έχει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες και κάθε τι το οποίο μπορεί να συμβάλλει στο να προστατευτεί αυτός ο μοναδικός οικότοπος, η βιοποικιλότητά του και αυτό το μοναδικό ενδιέτημα για τις θαλάσσιες χελώνας. Η βιοποικιλότητα στη Χλωρίδα είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή των Σεκανίων. Η επιφανειακή βλάστηση, η οποία είναι τυπικά μεσογειακή, με είδη που μπορούμε να συναντήσουμε σε όλη τη ζώνη της Μεσογείου. Αυτό σημαίνει ότι είναι είδη με πολλά έλαια και γι' αυτό προκαλούν και πρόβλημα στην περίπτωση μιας φωτιάς, γιατί καίγονται πάρα πολύ εύκολα. Μέλημά μας είναι κάθε χρόνο να διαχειριστούμε την επιφανειακή βλάστηση, να συντηρήσουμε τα υφιστάμενα μονοπάτια, έτσι ώστε οι φύλακες να μπορούν να κάνουν τη φύλαξη καλύτερα, να είναι ασφαλής και παράλληλα η πυροσβεστική, αν και εφόσον χρειαστεί, να έχει διόδους ώστε να μπορέσει να παρέμβει, παύλα επέμβει, σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς. Να πούμε ότι η μεγαλύτερη φωτιά στην περιοχή έχει καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2001, που κατέστρεψε όλη την επιφανειακή βλάστηση, με αποτέλεσμα φαινόμενα διάβρωσης να μεταφέρουν φερτά υλικά και να απειλήσουν τον οικότοπο της οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε τις δεξαμενές. Είναι δεξαμενές για την πυρόσβεση, σε περίπτωση που μία φωτιά θα ξεσπάσει στην περιοχή. Σε συνέργεια με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και την πυροσβεστική, που είναι η αρμόδια υπηρεσία, κάθε χρόνο γεμίζουμε τις δεξαμενές και προσπαθούμε να αποφύγουμε οποιοδήποτε περιστατικό πυρκαγιά στην περιοχή. Το WWF Ελλάς, επειδή εντόπισε ένα νέο θηρευτή στην περιοχή, αποφάσισε στην συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και με την υποστήριξη του WWF Σουηδίας να εγκαταστήσει ένα πρωτότυπο και καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης των νεοσών και της θήρευσής τους. Έτσι λοιπόν εγκαταστήσαμε κάμερες παρακολούθησης με ηλιακά πάνελ, ώστε να δούμε αν τα ghost crabs, τα καβούρια φάντασμα, αποτελούν πραγματικά ένα νέο εχθρό ό,τι αφορά στους νεοσούς, αν έχουμε μεγάλο ποσοστό θήρευσης και αν τελικά πρέπει να ανησυχούμε
και να κάνουμε κάποια προσαρμογή σε ό,τι αφορά στα διαχειριστικά μέτρα ή να εφησυχαστούμε ότι μόνο οι γλάροι παραμένουν ένας από τους κυριότερους εχθρούς των μικρών στα σεκάνια. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να δούμε είναι την κατανομή τους στην παραλία και παίρνουμε με GPS το ίχνος της κάθε καβουρότρυπας. Βλέπουμε με τις κάμερες που έχουμε βάλει την δραστηριότητά τους και την αλληλεπίδρασή τους μέσα στο είδος μεταξύ ατόμων, αλλά και με άλλα είδη, όπως για παράδειγμα με τους γλάρους και με τις χελώνες φυσικά που θηρεύουν. Να πούμε επίσης ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα σεκάνια και είναι ενδεικτικό σε αυτό το σημείο γιατί μαζεύονται πάρα πολλά πλαστικά, μπορούμε να τα δούμε και κάτω και αυτή τη στιγμή, ότι κάνουμε συνέχεια καθαρισμούς, τόσο σε ΑΒΒΕΦΕΛΑΣ όσο και σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, με τον Αχέλωνα, με ομάδες εθελοντικές. Παρά τις μεγάλες ποσότητες που συγκεντρώνονται, οι οποίες έρχονται μόνο από τη θάλασσα, δείχνει την αλληλεπίδραση ανθρώπου και φύσης και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην περιοχή των Σεκανίων είναι η διάβρωση. Το ΒΒΕΦΕΛΑΣ όλα αυτά τα χρόνια, με ήπια διαβρωτικά μέτρα, έχει παρέμβει στην περιοχή έτσι ώστε να μειώσει τα φαινόμενα της διάβρωσης και να εξασφαλίσει ότι η άμμος θα παραμείνει κατάλληλη, να έρχονται χελώνες, να γεννούν τα αυγά και να μπορούμε να έχουμε τους νεοσούς υγιείς σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εκόλαυσης. Η νύχτα είναι δύσκολη αλλά και πολύ όμορφη. Νιώθω πολύ περήφανη για αυτή την μπλούζα και για αυτή τη δουλειά, για την προστασία αυτής της παραλίας που έχει μείνει ανέγκυχτη από τον άνθρωπο με τη βοήθεια και όλη την προσπάθεια του ΒΒΕΦ τόσα χρόνια. Κάθε χελώνα που θα γεννήσει εδώ θα ξανάρθει στην ίδια περιοχή για να αφήσει τα δικά της χελωνάκια όταν θα έχει ενηλικιωθεί. Έτσι λοιπόν η πρόκληση μεταφέρεται σε 25 ετίες, γιατί τόσο χρειάζεται μια χελώνα για να οριμάσει και να επιστρέψει εδώ που γεννήθηκε και ξεκίνησε το ταξίδι της και τα κατάφερε. Φανταστείτε ότι κάποτε υπήρχαν και δεινόσαυροι, εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι και τότε που υπήρχαν οι δεινόσαυροι υπήρχαν και οι χελώνες και παραμένουν οι χελώνες. Και οι χελώνες λοιπόν είναι ένα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας των δικών μας θαλασσών. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της δικής μας φυσικής κληρονομιάς, της παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς και για την Ελλάδα και για τη Μεσόγειο και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οπότε, όλο αυτό έχει και ένα πολύ σημαντικό, όχι μόνο οικολογικό θα έλεγα στοιχείο, αλλά και ιστορικό και ηθικό. Πρέπει να κερδίζουμε αυτά τα στοιχήματα, πρέπει να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να διατηρηθούν αυτά τα είδη για πολλά ακόμα εκατομμύρια χρόνια. Thank you.
ο πλανήτης καταρρεύσει, τότε σιγά σιγά θα καταρρεύσουμε κι εμείς. Γιατί στο πλανήτη βασιζόμαστε.